ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελλήν σήμερα. Μεγάλο πανηγύρι στο χωριό του Λουτρού. Κόσμος πολλής, ο καιρός μας τα χάλασε κάπως, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία, γιατί εδώ στο Rainbow, στο Λουτρό, των αδερφών Αργύρη και Σωτήρη Καλωσόπουλο, υποδεχόμαστε ένα μεγάλο όνομα του σημερινού λαϊκού τραγουδιού, έναν ξεσηκωτή του πλήθους, τον Μάκη το Δημάκη. Μάκη, καλώς ήρθες, χρόνια πολλά για την ημέρα. Οι πρώτες εντυπώσεις από το κλίμα που συνάντησες εδώ. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Έχουμε όλοι φίλους, σίγουρα έχουμε ένα Κώστα, μια Ελένη, μια Κωνσταντίνα. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω από κοντά, που τα λέμε από κοντά. Βλέπω πολύ κόσμο και μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω κόσμο να διασκεδάζει και αυτό είναι πράγμα που με ευχαριστεί πάρα πολύ. Είδα και πολλά παιδάκια, περιμένω να τα δω και να χορεύουν. Μάγκη, να μπούμε λίγο στα δικά σου, τα καλλιτεχνικά σου. Να μπούμε λίγο, γιατί από φωτογραφίες χορτάσαμε μέχρι στιγμής. Κοίταξε, καλοκαιρινή σεζόν είναι, για μένα ξεκίνησε ήδη. Ένα πολύ ωραίο χειμώνα στο Voice Θεσσαλονίκη, ξεκινήσαμε και κάνουμε εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό μέρος. Θα γυρίσω να πάω σε όλα τα μέρη σε πόλεις που δεν μπόρεσαν να έρθουν με τον χειμώνα. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσω πολύ όμορφα και το έχω ξανακάνει και άλλο καλοκαίρι αυτό. Σήμερα είμαστε στη Βέρεια, στο Voice, και την επόμενη είμαστε στο Πίκο. Μέσα εβδομάδα θα είμαι στη Σαντορίνη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα γεμάτο. Τα τελευταία χρόνια δεν το κρύβω ότι είμαι από τους φανατικούς θαυμαστές. Στο σπίτι μου πάντα θα παίξει Μάκη Δημάκη. Εκτός από τα τραγούδια τα γνωστά, ο κανείς δεν είναι κανενός, εγώ δεν μπορώ. Υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά, κάποια καινούργια επιτυχία? Κοίταξε, στα σκαριά πάντα δουλεύουμε εμείς. Δεν σταματάει, δεν έχουμε περίπου να καθόμαστε. Στο στούντιο πηγαίνουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα και ψάχνουμε πράγματα με τον παραγωγό μου, τον Αργύρη τον Αράπη. Υπάρχουν έτοιμα πράγματα που θα βγουν κάποια στιγμή, εν αυτό το χρόνο. Προς το παρόν βγάλαμε το Ποιος Ουρανός και μια πλήρη εκτέλεση του Δύο Μπουκάλια θα πιω ένα ζεμπέικο. Και συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να κατεβάζουμε ιδέες για το που κάνουμε μετά. Μάκη, σαν άνθρωπος, πώς είσαι από κοντά, να μας πεις? Είσαι απλός, δεκτικός στον κόσμο? Εγώ αυτό κατάλαβα. Ισχύει, είναι η εικόνα αυτή που φαίνεται? Είναι ο πραγματικός Μάκης Δημάκης αυτός? Κοίταξε να δεις. Αυτό θα το πούνε οι άλλοι, δεν θα το πω εγώ. Αν είμαι απλός ή δεν είμαι. Αυτό που με ευχαριστεί εμένα είναι η επαφή. Είναι να γνωρίζω κόσμο, αυτό με διασκεδάζει. Και αυτός ο τρόπος που σκέφτομαι φτιάχνω σε ένα πρόγραμμα. Θέλω ο κόσμος να διασκεδάσει, να χορέψει, να ξεφύγει, να φτιάξουμε μια ωραία βραδιά, να τη θυμάμαστε και καιρό. Αυτή είναι η βάση μου. Τώρα, αν είμαι απλός, αν είμαι καλός, κακός, δύσκολος, θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις δυσκολίες μας, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο εύκολος προσβάσιμος γίνεται για να περνάω εγώ καλά πρώτα απ' όλα και μετά και οι άλλοι. Πολύ ωραία. Πάντως, παρόλο το ότι θα τραγουδήσεις στη Βέρεια σήμερα, στο Λουτρό απλώς έδωσες ένα guest, μια επίσκεψη, μια παρουσία. Ήθελα να δω γιατί έμαθα ότι έχετε έτσι πολύ μια παρουσία. Ήθελα να σου πω ότι και μόνο με την παρουσία σου ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Δεν θα τραγουδήσεις δυστυχώς εδώ πέρα, αλλά σας περιμένω σας υπορχόμαστε να παρουσιαστούμε στη Βέρεια, να είμαστε στη Βέρεια. Σας περιμένω. Καλή διασκέδαση, θα σας αφήσουμε να ησυχάσεις. Καλή διασκέδαση σε όλους, καλά να περνάτε με υγεία και εύχομαι να τα πούμε πάλι σύντομα. Από το Έμβολος να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Το Έμβολος, καλές επιτυχίες. Ξέρω ότι με στηρίζετε, ξέρω ότι με βοηθάτε πάρα πολύ, το έχω γνώση γι' αυτό. Σας εύχομαι να έχετε την υγεία σας, να περνάτε καλά και στο επανειδήν. Και να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο. Σωστά, έτσι. Ευχαριστώ, Μάκη. Καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση.